Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι στην πρώτη μας εκπομπή, στην πρεμιέρα μας. Είμαστε εδώ. Προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί. Όπως πάντα. Έτσι δεν είμαστε εμείς. Ε? Όπως είμαστε πάντα εδώ για τα δύσκολα. Είναι για μας μια πολύ διαφορετική πρεμιέρα. Συνήθως, εδώ ως δημοσιογράφοι, έχουμε χειριστεί την απώλεια και τα έντονα συναισθήματα που αυτή προκαλεί. Πολλά τροχαία, δύσκολες ιστορίες, εγκλήματα. Είναι ακόμη πιο δύσκολο, ωστόσο, να διαχειριστούμε τη δική μας απώλεια. Πολύ πιο δύσκολο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας. Είμαστε εδώ, είναι η πρώτη μας εκπομπή. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε όλοι εδώ μαζέψει τις δυνάμεις μας, χωρίς το Λάμπρο μας σήμερα, ο οποίος εχθές το πρωί είχε ένα τροχαίο και τον χάσαμε. Ο Λάμπρος μας, ο Λάμπρος ο Χαβέλας, ήταν το αστέρι μας, ήταν το καμάρι μας. Ήταν το καλύτερο ζωντανό της ελληνικής τηλεόρασης, έτσι τον αποκαλούσα. Ήταν το πιο λαμπερό χαμόγελο της εκπομπής. Μπαίναμε μέσα στο γραφείο, εγώ προσωπικά, και έψαχνα τα μάτια του. Το χαμόγελό του για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας. Σήμερα δεν είναι κοντά μας. Αλλά είμαι σίγουρη ότι μας παρακολουθεί από εκεί ψηλά. Συνήθως έστριβα το βλέμμα μου εκεί κάπου και τον έψαχνα. Με το μπλε το σακάκι, το τεράστιο χαμόγελό του. Ήταν πάντα εδώ. Συνήθως μερικές σταγόνες υδρότα έτρεχαν εδώ πριν παρουσιάσει το θέμα του. Γιατί παρόλο που ήταν ο καλύτερος, είχε πάντα ένα άγχος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Θα τον αποχαιρετήσουμε την Τετάρτη, όλοι μαζί. Και σε λίγο θα σας παρουσιάσουμε και τον εγκληματικό τρόπο που έφυγε από τη ζωή. Αυτά έχω να σας πω. Θέλω να παρακαλέσω το εξής. Θα ήθελα να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με τα υπόλοιπα μας θέματα και να πούμε σε λίγο περισσότερα. Δύο γυναίκες και ένας άντρας, το ερωτικό τρίγωνο του Κοροπίου που κατέληξε σε τραγωδία. Τι αποκαλύπτει μέσα από τη φυλακή η 26χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πρώην σύζυγο του συντρόφου της. Σας αγαπά μου, το είχε πει από την πρώτη στιγμή. Μου έλεγε ότι σε βλέπω σοβαρά. Πιστεύσε με ότι ό,τι μου έλεγε, το έφερνε τούμπα και τον επίστευα. Πώς να το εξηγήσω. Με έπαιρνε τα χέρια του. Ένα κορυφαίο τηλεοπτικό πρόσωπο που σπάνια δίνει συνεντεύξεις έρχεται στο πλατό της εκπομπής και μιλά για όλα. Μετά τις εξελίξεις στο Μέγκα, η Όλγα Τρέμι, η επιχρόνια βασική παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων του καναλιού, λύνει για πρώτη φορά τη σιωπή της και σχολιάζει το νέο τοπίο, αλλά και τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τις τηλεοπτικές άδειες.